Τον άμεσο τερματισμό της αιματοχυσίας στη Λωρίδα της Γάζας ζήτησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στη διάρκεια της επίσκεψής του στα Παλαιστινιακά εδάφη. Τις τελευταίες ώρες είχαμε 40 παιδάκια, άμαχοι συνάνθρωποι μας, αλλά παιδάκια, να χάνουν την ζωή τους από ανθρώπινη επιλογή. Και γι' αυτό είμαστε εδώ, να στείλουμε ένα μήνυμα αλληλεγγύης, ειρήνης, για κατάπαυση του πυρός. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στο Κόκκινο, περιέγραψε τις εικόνες απόλυτης καταστροφής και επισήμανε ότι ο δυτικός κόσμος, η Ευρώπη και η Ελλάδα δεν μπορούμε να το ανεχτούμε. 75% της Γάζας έχει καταστραφεί, μέχρι και τα χρήματα τα οποία στέλνει η Παλαιστινιακή Αρχή στην Γάζα τα έχουν μπλοκάρει εδώ πέρα η κυβέρνηση του Ισραήλ. Την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους και από την Ελλάδα ζήτησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στη συνάντησή του με τον εκτελεστικό γραμματέα της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Ο Στέφανος Κασελάκης επισκέφτηκε και το μαυσολείο του Γιάσερ Αραφάτ. Να αναγνωρίσουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μέσα σε αυτές προφανώς και η Ελλάδα, να αναγνωρίσει άμεσα το Παλαιστινιακό κράτος για να προχωρήσουμε στην εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών, τα οποία είναι συνυπάρχουν ειρηνικά στην βάση των συνόρων του ΟΗΕ από το 1967 με πρωτεύουσα της Παλαιστίνης την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Την ανάγκη να στηριχθεί το ειδικό καθεστώς του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στη συνάντησή του με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο. Για την προστασία του θρησκευτικού πολιτισμού μας, του πολιτισμικού μας πλούτου, της περιουσίας εδώ πέρα του Πατριαρχείου, απέναντι σε τάσεις επικισμού. Στη συνάντηση που είχε με τον ειδικό συντονιστή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ενημερώθηκε για την ανθρωπιστική κρίση που σοβεί στην περιοχή. Στο δρόμο για την κάλπη της 9ης Ιουνίου, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε τη δημοσιότητα τις προτάσεις του κόμματός του για την στεγαστική κρίση. Η Ελλάδα που θέλουμε. 1. Χαμηλότερο σένφια, χαμηλότερη φόρη στους ιδιοκτήτες που νοικιάζουν τα σπίτια τους με μειωμένο ενίκιο. 2. Πρόγραμμα Low Rent Housing Tax Credit. Ανέγερση πολυκατοικιών με μειωμένο ενίκιο με αντάλλαγμα φορολογική πίστοση από το κράτος. 3. Στεγαστικά δάνεια με διπλάσιο χρόνο αποπληρωμής και εκκίνηση μετά από 5 χρόνια σε νέους 18 έως 40 ετών που θέλουν να ζήσουν στην επαρχία. Τρίτη και Τετάρτη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ περιοδεύει στην Πελοπόννησο. Ο Στέφανος Κασελάκης ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στη Δυτική Όχθη και στη Βιθλεέμ και στην Ιερουσαλήμ. Ο Γιάννης Φασουλάς είναι μαζί μας για να δούμε, Γιάννη, ποιο είναι το μήνυμα που θέλει να στείλει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με αυτή την κίνηση, με αυτή την επίσκεψη εκεί. Καλησπέρα. Ήταν τριπλό το μήνυμα. Άμεση κατάπαυση του πυρός, απελευθέρωση των ομήρων και βέβαια ειρήνης και δικαιοσύνης όπου είναι και το ζητούμενο στην περιοχή. Σε ό,τι αφορά τώρα, Γιώργο, την κριτική ότι δεν συναντήθηκε με αξιωματούχο της Ισραηλινής κυβέρνησης, από την Κουμουνδούρα απαντάνε ότι ο σκοπός του ταξιδιού δεν ήταν δίπλο, αλλά ήταν μια πράξη αλληλεγγύης. Μάλιστα. Μετά την επιστροφή του τώρα, πού θα πάει ο κύριος Κασελάκης, ποιο είναι το επόμενο βήμα εδώ? Περιοδεύει αύριο και μεθαύριο στην Πελοπόννησο και στο επίκεντρο της τακτικής του ΣΥΡΙΖΑ θα βρεθεί και ψηλά στην ατζέντα της αξιωματικής αντιπολίτευσης το θέμα της ακρίβειας. Και σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα και την αντιπαράθεση που είδαμε τις προηγούμενες μέρες με αφορμή την τιμή της φέτας, ναι, από την Κουμουνδούρου, θέτουν το ερώτημα: αν η κυβέρνηση αποφασίζει να πει τόσο εύκολα και μάλιστα στη Βουλή ψέματα για την τιμή της φέτας, ας σκεφτούμε τι ψέματα έχει πει για άλλα θέματα μείζονος σημασίας, για τα τέμπη, τις υποκλοπές, τη φορολογία των πολιτών και την οικονομία. Τώρα, πώς αναμένεται να κλιμακωθεί η σύγκρουση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, τις επόμενες μέρες, διότι βλέπω ότι υπάρχουν κυβερνητικά πυρά για πολλά ζητήματα απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ? Ο ΣΥΡΙΖΑ απαντάει σε ό,τι απέναντι στα κυβερνητικά πυρά, Γιώργο, με τις προτάσεις του για την ακρίβεια και τη φορολογία που έχει καταθέσει. Απαντά επίσης με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, όπου διαψεύδει, όπως λένε, τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ κοστολογείται 16 δις. Ενώ την ίδια ώρα, Γιώργο, στις δηλώσεις Χάρη Θεοχάρη ότι το λάδι συμμετέχει στον πληθωρισμό τροφίμων κατά 22%, ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει ότι με μια απλή διαίρεση καταλήγουμε ότι αντί για 22 που λέει ο υφυπουργός και υπεύθυνος του Γενικού Λογιστηρίου, το ποσοστό είναι μόλις 4,2%. Και υπογραμμίζει ότι πλέον δεν υπάρχει αμφιβολία για τη λάθος κοστολόγηση συγκεκριμένων μέτρων των προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ από το Γενικό Λογιστήριο. Γιώργο. Μάλιστα. Ευχαριστώ, Γιάννη.